και θα ολοκληρώσω με το πρόσωπο του ανθρώπου. Εδώ στο μέτωπό μας υπάρχουν κάποιες γραμμές. Αυτή η γραμμή είναι «δεν ζητάω» και αυτή είναι «δεν λαμβάνω». Δεν δίνω είναι αυτή. Αυτή είναι δεν λαμβάνω. Είμαι κλειστός δηλαδή. Αν κοιτάξετε δηλαδή το πρόσωπό σας, ακόμα και οι γυναίκες που τα σβήνουνε, μόλις λίγο θυμώσουνε, αμέσως φαίνεται η αλήθεια. Αν έχεις μία γραμμή μόνο, είναι «δεν ζητάω». Αν έχεις την απέναντι, είναι «δεν ζητάω και δεν δίνω». Αν έχεις και αυτή, είναι «δεν λαμβάνω». Αν έχεις μία μόνο στη μέση, σαν και μένα, είναι «δεν με σέβομαι». Αν έχεις τρεις, θες πολλή δουλειά. Χρειάζεται πρώτα να ξεκινήσω από το «ζητάω». Να φτάσω να σέβομαι και να θελήσω να δίνω. Συνάντησα μια μέρα μία η οποία έχει τρεις γραμμές στο κούτελο και ένα σταυρό. Τρεις αρνήσεις και μία δέσμευση. Άρα αν πάτε και στο κούτελο και δείτε πόσες αρνήσεις έχετε, αν είναι πάνω από τρεις, έχετε μεγαλύτερη άρνηση για τον εαυτό σας από όσοι νομίζατε. Άρα όλα φαίνονται στο πρόσωπό μας. Όταν λέω είμαι 63 ετών και μου λέει «δεν φαίνεσαι», ο λόγος που δεν φαίνομαι δεν είναι ότι κάνω κάτι. Είναι ότι δεν κάνω κάτι. Δηλαδή, δεν κάνω άσχημες σκέψεις πλέον, δεν με κρίνω, δεν πηγαίνω σε αρνητικά συναισθήματα, οπότε αυτό καθρεφτίζει στο πρόσωπό μου. Όταν όμως θυμώνω με τον Δαβίδ, φαίνεται ξεκάθαρο ποια είμαι. Οπότε, αυτό είναι το δώρο για σήμερα. Σπουδάστε τον εαυτό σας, δείτε τα συναισθήματά σας και δείτε μέσα από αυτό ποιοι πραγματικά είστε. Άλλο θέλω να δείχνω και άλλο είμαι. Αν δηλαδή έχω δύο γραμμούλες χωρίς το κάτω και λέω εγώ, ξέρεις τι είμαι, εγώ λοδίνω. Αν δεν δίνεις, δίνεις αυτό που σου περισσεύει. Μου λέει ο Θεός, σου περισσεύει και θα το δώσεις ή θέλεις και το δίνεις. Οπότε δείτε τον εαυτό σας, γιατί το κούτελό μας, επειδή έχει τη νόηση και τη λογική εδώ, μας δείχνει όλες τις αλήθειες μας.
Οπότε θα δείτε ότι το ένα μάτι από το άλλο γιατί διαφέρει πάντα. Γιατί το ένα είναι το κακό μας και το άλλο είναι το καλό μας. Και αυτό θα το δείτε. Αν το αποδεχτείς αυτό, τότε θα μπορείς να πας πιο βαθιά μέσα σου, γιατί το κακό μέσα μας βγαίνει από το βλέμμα μας. Ακόμα και αν δείτε έναν τρελό, θα δείτε θολό βλέμμα. Δηλαδή, τον έχει καταλάβει το κακό και ο άνθρωπος δεν έχει αυτό. Αυτό θεωρούμε τρελό, έναν άνθρωπο που ο νους έχει περάσει και του έχει πάρει τη λογική του. Οπότε όλο του το πρόσωπο παραμορφώνεται. Άρα όλα τα αισθήματα και τα συναισθήματα είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας, το πρόσωπό μας. Δεν πάει να τραβήξετε 150 μακιγιάζ, που έχω και μια μακιγέρα εδώ πέρα. Ό,τι και να κάνετε, αυτά δεν σβήνουν. Το βλέμμα και οι χαραματιές δεν σβήνουν. Ακόμα και αν κάνεις μπότοξ, κάποια στιγμή θα κάνεις μία κίνηση στο βλέμμα σου και θα φανούν. Αν δεν θες να φαίνονται στους άλλους, δες το εσύ και διόρθωσέ το μόνο με αισθήματα. Αν αφαιρέσεις μέσα σου τα αισθήματα, είσαι ok. Δείτε το πρόσωπο, τη στάση του σώματός σας και αφήστε ό,τι έχετε υιοθετήσει για να πιστεύετε ότι είσαστε καλοί άνθρωποι. Αυτά από εμένα.